πολιτική συζήτηση θα πραγματοποιήσουμε, καθώς έχουμε εισέλθει στην τελική ευθεία για την εκλογική μάχη των υποψήφιων Προέδρων του Κινήματος Αλλαγής την 5η Δεκεμβρίου, με τα επιτελεία βέβαια των υποψηφίων να βρίσκονται σε εγρήγορση και τους ίδιους στην κυριολεξία να οργώνουν όλη την χώρα. Φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον υποψήφιο Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε. Κύριε Λοβέρδο, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα στην Κρήτη, στις φίλες και τους φίλους μου, να είστε καλά. Λοιπόν, στο νησί βρεθήκατε τον Οκτώβρη. Έχετε προγραμματίσει κάθοδο για το επόμενο διάστημα? Βεβαίως, τις τελευταίες μέρες θα κάνω μια τελευταία επίσκεψη. Ήμουν και το Δεκέμβριο του 20 εκεί. Η Κρήτη για μένα και για όλα τα στελέχη της δημοκρατικής παράταξης είναι η έδρα μας. Ο τάφος του Ελευθερίου Βενιζέλου, η ιστορία του Ελευθερίου Βενιζέλου, η δημοκρατική παράταξη του Ελευθερίου Βενιζέλου είναι η ιστορία όλων των δημοκρατών στην Ελλάδα. Στο γραφείο μου, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχω μία κορνίζα η οποία λέει 32ο σχολείο Ζακύνθου, δημοτικό σχολείο Ζακύνθου. Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, υπουργός παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου. Αυτή είναι η παράταξή μας. Αυτή τη παράταξη είμαι στέλεχος και έχω επίγνωση για ποιο θέμα ακριβώς μιλώ. Λοιπόν, στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία έχουν δει τις τελευταίες ημέρες στο φως της δημοσιότητας, στέκεται ο Ανδρέας Λοβέρδος και φαίνεται ότι μία μάχη η οποία θα οδηγηθεί στο δεύτερο γύρο. Ναι, η μάχη πάει για δεύτερο γύρο από ό,τι δείχνουν οι μετρήσεις. Εγώ, κοιτάξτε, για τις μετρήσεις δεν έχω εκφραστεί ποτέ στα 22 χρόνια που είμαι πολιτικός, είτε θετικά είτε αρνητικά. Τις κοιτώ, ξέρω ότι φωτογραφίζουν μια συγκεκριμένη στιγμή, είτε μ' αρέσουν είτε δεν μ' αρέσουν, δεν τις έχω ποτέ μου σχολιάσει. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το οποίο ζω αυτό τον καιρό στις πολλές περιοδίες μου στην Ελλάδα αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όμως εγώ συνεχίζω με δύναμη, αλλά με σεμνότητα και με ενότητα. Και αυτό που είναι βέβαιο ότι θα κάνω, όπως το έκανα και το 2015, όταν η αείμνηστη γεννηματά ήταν νικήτρια, στάθηκα δίπλα της. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, θα είμαι εκεί, αλλά αυτή τη φορά πιστεύω ότι εμείς θα είμαστε νικητές. Σας έχω ακούσει μέσα από συνεντεύξεις σας να τονίζετε ότι σε περίπτωση που εκλεγείτε πρόεδρος, το βράδυ από τη Χαρελάου Τρικούπη θα απευθύνετε ένα λόγο, θα απευθύνετε ένα χαιρετισμό ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οπότε θα πάμε από το Κινάλ, θα μεταφερθούμε στο ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αλλαγή του ονόματος δεν πρέπει πρώτα να περάσει από ένα συνέδριο κόμματος? Το πρωί θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκλογής αρχηγού του Κινάλ. Εάν με επιλέξουν οι πολίτες, ναι, θα κάνω το χαιρετισμό από τη Χαριλάου Τρικούπη ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα καθυστερήσω ούτε λεπτό να εφαρμόσω αυτή μου την υπόσχεση. Από εκεί και πέρα όλα θα πάρουν το δρόμο τους κατά τις συνήθεις καταστατικές διαδικασίες. Αναφέρουμε στο διαδικαστικό, αλλά στο διαδικαστικό, στο πρακτικό σκέλος. Θα πάρει το δρόμο, ναι, του, όπως το λέει το καταστατικό. Αλλά το βράδυ εκείνο, ο πρόεδρος που θα υπάρχει στο χώρο θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν θολώνω τα νερά. Δεν θολώνω την εικόνα. Δεν λέω θα τα πούμε στο συνέδριο, όπως λένε άλλοι συνυποψήφοι μου. Είμαι σαφής, συγκεκριμένος και πεντακάθαρος. Και αυτό το κόμμα θα είναι πατριωτικό. Δεν θυματοποιώ και για αυτά τα θέματα θα θολώνει τα νερά ή π.χ. θα δέχεται τη Συμφωνία των Πρεσπών ως ένα μοντέλο, ως ένα πρότυπο για την επίλυση και ελληνοτουρκικών διαφορών. Αυτά θα τελειώσουν. Μάλιστα. Δεν παραπέμπομαι τυχαία στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτοί έκαναν πατριωτικά κόμματα. Πατριωτικό κόμμα τη Δημοκρατική Παράταξη. Αυτό θα συνεχίσω κι εγώ. Διαβάστε σήμερα στην Καθημερινή. Διαβάστε, σας παρακαλώ. Διαβάστε να δείτε τα 8 σημεία που παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών οι Σκοπιανοί. Διαβάστε να δείτε. Και δείτε ποιοι από το χώρο μου, που ο χώρος μου ήταν δια της αειμνής του γεννηματά και διεμού κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, ποιοι ήταν υπέρ. Για να ξέρει ο πολίτης της Κρήτης τι θα ψηφίσει στις 5 Δεκεμβρίου. Δεν θα λέμε πράγματα που δεν πιστεύουμε ή θα λέμε πράγματα που πιστεύουμε μεν, αλλά τα λέμε πολλά για να μην καταλαβαίνει κανένας που είμαστε.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, την 5η Δεκεμβρίου, ο ψηφοφόρος μας που θέλουμε να είναι πολλοί και από όλους τους χώρους να έρθουν, δεν θέλουμε να περιοριστούμε στο 6% που μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Εμείς θέλουμε να γυρίσουν πίσω όλοι οι πολίτες, είτε ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, είτε ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, είτε ψήφισαν άλλο κόμμα. Θέλουμε να μεγαλώσουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε εχμάλωτοι στο 6%. Κύριε Λοβέρδο, αν εκλεγείτε πρόεδρος. Να ξέρει όμως ο πολίτης που θα έρθει τι λέει ο καθής από εμάς τους 6. Εάν εκλεγείτε πρόεδρος με μικρή συμμετοχή των μελών του κόμματος, θα είστε ικανοποιημένος, θα σας γεμίζει αυτή η εκλογική νίκη όχι, στα ισοκομματικά. Θα είναι πύριος, γιατί μια μεγάλη συμμετοχή, κύριε Παναγιωτόπουλε, επιτυγχάνει δύο πράγματα. Πρώτον, τσακίζει τους μηχανισμούς από τους οποίους υποφέρουμε. Μηχανισμοί οι οποίοι ξεδοντιασμένοι πια μεν, αλλά υπαρκτοί, που έκαναν κουμάντο στο Πασόκ. Αλλά το δεύτερο και το βασικότερο είναι ότι υπόσχεται μεγάλη εκλογική νίκη. Και έχω υποσχεθεί υπερδιπλασιασμό των δυνάμεων του κόμματος. Όχι αύξηση. Αύξηση λέμε όλοι. Εγώ λέω υπερδιπλασιασμό, και αν δεν το πετύχω στις βουλευτικές εκλογές ως πρόεδρος και επικεφαλής μιας μεγάλης συλλογικότητας, τότε θα δώσω χώρο στον επόμενο. Δεν θα παραμείνω στο σβέρκο των ψηφοφόρων της Δημοκρατικής Παράταξης για να έχω απλώς ένα δικό μου κόμμα. Έχετε τονίσει ότι το Κινάλ δεν πέτυχε τους σκοπούς του. Δηλαδή? Ενώθηκαν 4 κόμματα που άθροισαν ένα 14,5% του ελληνικού λαού το 2015 και το Κινάλ το 2019 πήρε 8. Το Κινάλ το 19 πήρε 8. Από 14,5-15 κοντά, στις εκλογές του 2015, του 2015, πήραμε 8%. Μ' ακούτε? Βέβαια, βέβαια, κύριε Λοβέρδο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Θέλω και να σας ρωτήσω είναι τώρα, σε περίπτωση που δεν εκλεγείτε πρόεδρος. Δεν πήγε καλά το Κινάλ. Που δεν εκλεγείται πρόεδρος. Μάλιστα. Και ο νέος πρόεδρος επιθυμεί να διατηρήσει το σύμβολο του Κινάλ, το όνομα Κινάλ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος θα παραμείνει σε ένα πολιτικό φορέα, το σήμα του οποίου, το σύμβολο του οποίου δεν τον εμπνέει? Ναι, θα παραμείνω, γιατί εγώ δίνω μια μάχη με απόψεις, αρχές και θέσεις. Εάν δεν ψηφιστώ, σημαίνει ότι οι θέσεις, οι απόψεις αυτές δεν υπερψηφίζονται. Και συνεπώς θα κάνω ό,τι πει η πλειοψηφία του κόμματος. Έτσι δεν έκανα άλλωστε και το 2015. Βάφω το Πασόκ Κινάλ. Οι κουμπάροι αυτής της βάφτισης έχουν φύγει. Έφυγαν από το κόμμα μας. Σας το ξαναλέω αυτό. Η ηγετική ομάδα μετά τις εκλογές στο Κινάλ ήταν 6 άτομα. Από αυτά τα 6 άτομα, οι 5 ήταν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Να τα θυμόμαστε αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν όνομα στο κόμμα και το είπαν Κινάλ. Δεν ήμουν εγώ εκεί. Γιατί εγώ δεν ήμουν υποψήφιος το 2017. Είχα στηρίξει την κυρία Γεννηματά. Την αείμνηστη Γεννηματά σήμερα. Άρα λοιπόν, έχω δώσει ένα βιογραφικό ενότητας και το 2015 αλλά και το 2012, όταν διαγράφηκα από το Βενιζέλο, αλλά σε λίγους μήνες δώσαμε τα χέρια, και το 2007 φυσικά, όταν δεν στήριξα τον Παπανδρέου για πρόεδρο, αλλά μετά τον στήριξα με όλες μου τις δυνάμεις. Να περάσουμε. Κάνω ένα τίμιο παιχνίδι. Να περάσουμε στη συζήτηση περί συνεργασιών, στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα. Αν σας χτυπήσουν την πόρτα, από τη μία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας, και σας ζητήσουν να κάτσετε στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να συζητήσετε, να αναλύσετε το ενδεχόμενο συνεργασίας, θα καθίσετε στο τραπέζι ή θα βάλετε μία κόκκινη γραμμή και θα τους πείτε «Δεν έχω να πω τίποτα και με κανέναν από τους δύο ακολουθώ τον δικό μου δρόμο, τον δρόμο του Πασόκ»? Είμαι δημοκράτης. Παλεύω για τον υπερδιπλασιασμό των δυνάμεων του κόμματος και αυτό το ποσοστό θα μας ευχαριστεί. Το ερώτημα θα τίθεται και στους άλλους, όχι μόνο σε εμάς. Το ερώτημα θα τίθεται και στους άλλους δύο. Με ένα κόμμα στο 18% που θα φιλοδοξεί μετά την απλή αναλογική σε λίγες μέρες που θα γίνουν οι άλλες εκλογές να περάσει το ΣΥΡΙΖΑ και να είναι αυτό αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα ερωτάτε μόνο του, θα ερωτώνται και οι άλλοι. Στο τραπέζι θα κάτσω. Φυσικά είμαι δημοκράτης. Συζητάω με όλους. Αλλά εμείς, αν είμαι πρόεδρος, δεν θα χαρίσουμε την Ελλάδα μας, την πατρίδα μας, τη δεξιά. Δεν θα χαρίσουμε το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Να είμαστε. Μάλιστα, χωρία, σημεία επαφής με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν?
Στη Βουλή αρκετές φορές έχουμε ψηφίσει μαζί διατάξεις νόμου ή έχουμε καταψηφίσει μαζί. Κάθε κόμμα μπορεί να είναι μέτοχος σε ένα κοινοβουλευτικό διάλογο. Δεν έχω προσωπικά με το ΣΥΡΙΖΑ εγώ. Έχω πολιτικές διαφορές και δεν το θεωρώ προοδευτικό κόμμα. Μάλιστα, στον αντίποδα με τη Νέα Δημοκρατία, ιδεολογικά οι διαφορές είναι συγκεκριμένες. Παρομοίως έχουμε, βέβαια, και είναι και παραδοσιακές και μεγάλες και ιδεολογικοπολιτικές. Έχουμε ψηφίσει όμως μαζί σχέδια νόμου με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε δημοκράτες. Το σωστό πρέπει να το ενισχύουμε. Το αρνητικό πρέπει να καταψηφίζουμε. Άλλο αυτό, άλλο ταυτιζόμαστε, επιδιώκουμε συνεργασίες ως προοδευτικές τάχα δυνάμεις. Μπορεί να είναι προοδευτικό ένα κόμμα που ο πρώην υπουργός του, ο κύριος Κοντονής, κατηγόρησε το κόμμα και τον αρχηγό του ότι δολοφονούν χαρακτήρες. Μπορεί να είναι δημοκρατικό και προοδευτικό ένα κόμμα που πριν από λίγες μέρες ο εταίρος του, ο κύριος Καμένος, το κατηγόρησε ότι εξαγόρασε τους βουλευτές του. Τα λένε οι άλλοι, δεν τα λέω. Έχετε απευθύνει ένα συγκεκριμένο προσκλητήριο για επιστροφή στελεχών που βρίσκονταν στο ΠΑΣΟΚ, αποχώρησαν μετέπειτα και θέλω να σας ρωτήσω, αφορά και πρώην συντρόφους σας που βρίσκονται εντός της Νέας Δημοκρατίας αυτό το προσκλητήριο? Όσοι είναι βουλευτές και υπουργοί άλλων κομμάτων, όχι. Δεν προσκαλούνται. Έχουν διαγραφεί όμως αρκετοί σύντροφοί μας που σε δημοτικές εκλογές έκαναν άλλη τοποθέτηση. Αυτοί θα γυρίσουν πίσω. Πρέπει να γυρίσουν πίσω. Θα τους καλέσω να γυρίσουν πίσω. Οι δημοτικές εκλογές δεν είναι μονοκομματικές εκλογές. Μπορεί να έχουν υπάρξει δημοτικές αντιπάθειες εδώ και εκεί, αλλά άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Η Κρήτη στην ατζέντα του Ανδρέα Λοβέρδου, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος, ποια η θέση που θα περιλαμβάνει? Θα είναι η πατρίδα του κόμματος της Δημοκρατικής Παράταξης. Έχει αδικηθεί. Θα είναι η πατρίδα του ΠΑΣΟΚ. Έχει αδικηθεί η Κρήτη, και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Η μεγαλύτερη αδικία είναι το δικό της δίκτυο. Πολύ μεγάλη της αδικία. Έπρεπε να έχει γίνει. Περνάνε τα χρόνια. Σκοτώνονται άνθρωποι. Έπρεπε να έχει γίνει. Κάθε φορά που μπαίνει σε αυτό το δρόμο να τον οδηγήσει, τον έχω οδηγήσει ως οδηγός προσωπικά πάρα πολλές φορές, κάνεις το σταυρό σου να φτάσεις στον προορισμό σου ζωντανός. Αυτό το πράγμα ήταν σε μια γη η οποία είναι, τι να σας πω, είναι παγκόσμια στο πρώτο επίπεδο. Πέτρα πετάς και φυτρώνει. Ένας παράδεισος. Και όμως έχει εγκαταληφθεί και η μεγαλύτερη εγκατάλειψη αφορά το δικό της δίκτυο. Έχω επίγνωση των προβλημάτων. Έχω κατέβει πάρα πολλές φορές και ως υπουργός και ως βουλευτής. Αλλά η Δημοκρατική Παράταξη έχει πατρίδα την Κρήτη και το ΠΑΣΟΚ και η Ένωση Κέντρου πατρίδα την Αχαΐα. Είναι δύο κάστρα που έχουν πέσει. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναχτίσουμε τα τείχη τους, να γίνουν πράσινα, γιατί πράσινο είναι το χρώμα μας. Και ο ήλιος είναι το σύμβολό μας. Δεν τα χαρίζουμε αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχουν πέσει κάποιες και έχουν κλειδώσει κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες για debate, σωστά? Μάλιστα. Σας βρίσκουν σύμφωνο? Όχι. Είναι λίγες οι συζητήσεις. Είναι πολύ λίγες. Είναι μόνο δύο. Και είναι περιορισμένες στην κρατική τηλεόραση. Έπρεπε να έχουμε δεχτεί και προτάσεις που μας κάνουν τα ιδιωτικά κανάλια. Και επίσης, εκεί πέρα, και για τις δύο αυτές συζητήσεις, 22 και 29, δεν έχουν κλείσει. Μία πλευρά, συγκεκριμένου υποψηφίου, αρνείται να συζητάμε για το θέμα του κόμματος. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κομματικές εκλογές δεν κάνουμε. Δηλαδή, έχει κάνει μια ανακοίνωση ο κύριος Καρανικόλας σήμερα το πρωί και θέλω να την προσέξετε. Είναι δυνατόν να έχουμε... πώς να πω, περιορισμένη ατζέντα και να μην μπορούμε να απευθύνουμε ερώτηση ένας στον άλλον? Εμείς δεν ανήκουμε σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα, στο ίδιο κόμμα είμαστε. Αν δεν συζητήσουμε για τη χώρα και για το χώρο και αν δεν μπορούμε να μιλάμε και μεταξύ μας, τι debate θα είναι αυτά? Ο διάλογος βοηθάει τον πολίτη να καταλάβει και εγώ θέλω να το λέω και να μ' ακούνε, όχι να περιορίζεται το κοινό ότι το κόμμα το οποίο θα μετατραπεί το ΠΑΣΟΚ θα είναι πατριωτικό, προοδευτικό, μεταρρυθμιστικό. Θέλω να τους απευθύνω ερωτήσεις. Και να ρωτήσεις φυσικά. Σύντροφοι είμαστε. Το καλό κλίμα στις τάξεις των υποψηφίων έχει διατηρηθεί, κύριε Λοβέρδο. Ξέρω το ότι λένε τα πράγματα όπως έχουν. Υπάρχει καλό κλίμα?
Με μικροεξαιρεσούλες, ναι, υπάρχει. Μικροεξαιρεσούλες δηλαδή. Εντάξει, δεν δίνω σημασία. Και έχει κατά κάποιο τρόπο σοβαρευτεί η διαδικασία, γιατί είμαστε έμπειροι και οι έξι και είμαστε στον ίδιο χώρο, και γιατί το έχουμε ξαναπεράσει το 1996 με το θάνατο του Παπανδρέου, που μετά είχαμε συνέδριο και όλα είχαν πάει καλά, και γιατί το οφείλουμε στην αείμνηστη γεννηματά. Απευθυνόμενος στους κριτικούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ο Ανδρέας Λοβέρδος τι έχει να πει? Να με εμπιστευτούν, φίλες και φίλοι μου από την Κρήτη. Να θέλω να με εμπιστευτείτε. Θα σας ανταποδώσω την εμπιστοσύνη σας το ίδιο το βράδυ της εκλογής μου. Σας ζητώ να με εμπιστευτείτε. Θα σας σεβαστώ και θα σας ανταποδώσω, ξαναλέω, την εμπιστοσύνη αμέσως. Ό,τι λέω θα τα δείτε να γίνονται αμέσως. Μάλιστα, κύριε Λοβέρδο, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία να ευχηθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.